Σου οδηγείται. Παίρνει θέση. Πάμε για κίνηση. Κύπελο ανοίξει το 2017. Έχει δοθεί εκκίνηση του κυπέλου ανοίξεως. Καλή εκκίνηση για τον Λάγκο εκτός από το Χαβάη Θαλασσινό. Από την εξωτερική προσπάθεια ο Πουάρ Μιλιονέρα. Ο Τζάκης όμως θέλει και αυτός να διεκδικήσει πρωτεία. Αλλά και Ελπίδα Λίζα θέλει. Τρία άλογα σχεδόν στο ίδιο ύψος. Ο Τζάκης μένει εσωτερικά. Η Ελπίδα Λίζα. Ο Πουάρ Μιλιονέρα στην εξωτερική. Ένα ταχύτατο ρυθμό τριών αλόγων. 3-4 μήκη πιο πίσω είναι ο Μιγιώτης Σόλομον. Ακόμη πιο πίσω προσπαθεί ο Μιγιώτης Φούλος. Μαρία Πολύβα Θαλασσινό. Πουάρ Μιλιονέρα κοντά στο οκτάγο. Σάρι θέλει να πάρει πρωτοπορία από τον Τζάκη. Μένει τρίτη η Ελπίδα Λίζα. Μιγιώτης Σόλομον, πιο πίσω ο Μιγιώτης Φούλος με τον Πουάρ Μιλιονέρ τώρα να παίρνει το πλεονέκτημα στο 1,5 μήκος από τον Τζάκη. Πιο πίσω ο Μιγιώτης Σόλομον, εξωτερικά κάλλη, καλό ανέβασμα. Να και ο Μιγιώτης Φούλος περνά τέταρτος, 500. Πουάρ Μιλιονέρ, τρία μήκη. Μιγιώτης Σόλομον, Μιγιώτης Φούλος τώρα εσωτερικά βρίσκει το διάδρομο να περάσει και αυτός για τη διεκδίκηση. Πουάρ Μιλιονέρ στην πρωτοπορία. Να ο Μιγιώτης Φούλος που φαίνεται να είναι ο μοναδικός που μπορεί να τον καταδιώξει. Πουάρ Μιλιονέρ στην πρωτοπορία. 2-3 μήκη ο Μιγιώτης Φούλος καταφθάνει και είναι δυνατός. 200 ο Μιγιώτης Φούλος δίπλα από τον Πουάρ Μιλιονέρ. Μιγιώτης Φούλος εντυπωσιακός. Μιγιώτης Φούλος ανοίγει διαφορά. Μιγιώτης Φούλος πάει να κερδίσει καθαρά το κύπελο άνοιξης. Πουάρ Μιλιονέρ, Μιγιώτης Σόλομον, Τζάκη στην τέταρτη θέση. Υπόθεση Κυριάκου Μιγιώτη λοιπόν. Το κύπελο ανοίξεως. Όχι μόνο φτάνει στην κατάκτηση με τον Μιγιώτη Φούλο. Διαμορφώνει και το δήμο με τον Πουάρ Μιλιονέρ, αλλά και το τρίο με τον Μιγιώτη Σόλομον. Εδώ ο εξαιρετικός, εντυπωσιακός νικητής Μιγιώτης Φούλος. Βλέπουμε την επανάληψη. Μένει πίσω ο Χαβάη Θαλασσινός λίγο και ο Μιγιώτης Φούλος όμως ήταν ένας εξοντωτικός ρυθμός στα πρώτα μέτρα με Τζάκη, Ελπίδα Λίζα και Πουάρ Μιλιονέρ εδώ που ήδη εδώ είναι 5-4 μήκη μπροστά από τον Μιγιώτη Σόλομον. Μιγιώτης Φούλος αναμένει εδώ, ο Πουάρ Μιλιονέρ θα πάρει σιγά σιγά την πρωτοπορία από Ελπίδα Λίζα και Τζάκη. Τρέχει και αυτό σήμερα πάρα πολύ καλά, εξαιρετικά. Όμως θα υποκύψει σε ένα ισχυρό Μιγιώτη Φούλο. Με άριστη διαδρομή βλέπουμε συνεχώς στην εσωτερική ο Γιώργος Σταυρινίδης. Περνά όλους τους αντιπάλους του από την εσωτερική για να βρεθεί από την στροφή στη δεύτερη θέση και να δείχνει τις δυνάμεις για να καταδιώξει, να καταφθάσει και να προσπεράσει τον Πουάρ Μιλιονέρ. Βλέπουμε, έχουν ξεχωρίσει πολύ τα δύο άλογα. Φτάσει στη νίκη. Άλλωστε η εκπομπή χωρίς παροπίδες πρότεινε το δίδυμο αυτός, καλύτερο δίδυμο της συνάντησης, πολύ μπροστά από τα υπόλοιπα άλογα.